Ξεχωριστές συναυλίες σε τρία σημεία της πόλης πραγματοποίησε ο πολιτιστικός οργανισμός του Δήμου Πατρέων το βράδυ της Τετάρτης στο πλαίσιο της ενότητας Γιορτή Μουσικής. Στον πολύχωρο πολιτισμού της Ιχθυόσκαλας η βραδιά είχε έντονο άρωμα από Θάνο Μικρούτσικο, το οποίο αναδύθηκε μέσα από μια συναυλία όπου ο Κώστας Θωμαΐδης ερμήνευσε τραγούδια του Θανάση Νικόπουλου από το δίσκο «Μοναχική Σαλτιμπάγκη» και η Βάλια Τσιριώτη «Τραγούδια του έρωτα και της θάλασσας». Η μουσική είναι αλήθεια ότι ταξιδεύει, η μουσική είναι αλήθεια ότι ψυχαγωγεί, αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι η μουσική σε βάζει και σε μία διαδικασία να αναζητήσεις κάποια πράγματα, να δεις ίσως ορισμένες πλευρές από τη ζωή που ενδεχόμενα δεν τις είχες δει όπως θα έπρεπε. Την ίδια ώρα η πλατεία του Παντοκράτορα πλημμύριζε με έργα διάσημων εκπροσώπων της κλασικής μουσικής που ερμήνευσε η Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων του Δημοτικού Οδείου. Ο πεζόδρομος της Αγίου Νικολάου στο ύψος της οδού Μεζόνος ήταν το τρίτο σημείο αναφοράς των εκδηλώσεων με την ορχήστρα του χορευτικού τμήματος πολιτιστικού οργανισμού του Δήμου Πατρέων να ερμηνεύει λαϊκά τραγούδια. Η αυλαία της Ενότητας Γιορτή Μουσικής θα κλείσει στις 9.30 το βράδυ της Παρασκευής στο Κάστρο του Ρίου με μια σπουδαία συναυλία αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας.